και πηγαίνουμε σε μια Δευτέρα. Απορία. Μπορείτε να μας εξηγήσετε γιατί τα κεράκια στην τούρτα είναι ειδωλολατρικά? Ωραία. Και ποιος σας είπε ότι τα κεράκια στην τούρτα είναι ειδωλολατρικά? Είναι ολόκληρη η τούρτα ειδωλολατρική, όχι μόνο τα κεράκια. Δηλαδή θα μου πείτε να μην τρώμε τούρτες γιατί είναι ειδωλολατρικές? Όχι. Μπορούμε να πάρουμε από το ζαχαροπλαστείο μία τούρτα ή να φτιάξει η μάνα μας στο σπίτι μία τούρτα και να τη φάμε ολόκληρη. Δεν είναι εκεί το θέμα. Προσέξτε παιδιά. Τα κεράκια εκφράζουν έτη, χρόνια. Αν είσαι 5 χρονό θα υπάρχουν 5 κεράκια. Αν είσαι 10 χρονό θα υπάρχουν 10 κεράκια. Δεν μου πείτε, αν μου πείτε αν είσαι 80 χρονό πόσα κεράκια θα μπουν? Μπορείτε να μου το πείτε? 80 κεράκια. Εδώ θα βάλουμε κάποια κεράκια που το καθένα θα αντιστοιχεί σε 10 χρόνια. Θα βάλουμε λοιπόν 8 κεράκια. Τώρα, αν δει κάποιος τα 8 κεράκια, μπορεί να βγάλει το εξής συμπέρασμα. Ή ο άνθρωπος αυτός είναι 80 χρονών ή είναι 8 χρονών. Αναλόγως διαλέγετε και παίρνετε. Προσέξτε λοιπόν. Το θέμα είναι στο να γιορτάζω ή να μην γιορτάζω τα γενέθλιά μου. Αυτό θα πει γενέθλιος ημέρα, η ημέρα που γεννήθηκα. Όλος ο αρχαίος κόσμος, ιδίως οι Ρωμαίοι περισσότερο, γιόρταζαν την ημέρα που γεννήθηκαν. Αλλά τι θα πει γεννήθηκα? Θα πει ήρθα εις τον κόσμο αυτόν και είδα το φως του ηλί. Αλλά ξέρουμε όμως εκεί που λέει στον 50ο ψαλμόν ότι η μητέρα μου εν αμαρτίες εκκίσησέ με. Γεννήθηκα με αμαρτίες. Κουβαλάω το προπατορικό μου αμάρτημα. Και στη συνέχεια θα αποκτήσω και τις προσωπικές μου αμαρτίες μεγαλώνοντας. Τι λοιπόν τώρα θα γιορτάσω? Την φυσική μου γέννηση. Προσέξτε, την φυσική μου γέννηση. Την βιολογική μου γέννηση. Και τι αξία θα είχε αυτό? Ποια σημασία θα είχε αυτό? Ή θα πρέπει να γιορτάσω κάποιαν άλλη γέννηση? Έγραφε στον τάφο του κάποιος, είπε να του γράψουν κάποιος στον τάφο. Στον τάφο ήταν κάπου 80 χρονών όταν πέθανε και είπε: εδώ βρίσκεται ο τάδε θαμμένος που έφτασε τα 80 του χρόνια αλλά έζησε μόνο τα 8. Δηλαδή τα 72 χρόνια ήταν χρόνια αμαρτίας. Ήταν βιολογικά. Ήταν τίποτα. Τίποτα. Ενώ τα 8 χρόνια που λογαριάζει είναι τα χρόνια τα πνευματικά. Λοιπόν παιδιά, προσέξτε αυτό το σημείο και θα ήθελα αλήθεια πολύ να το προσέξετε αυτό. Δεν γιορτάζουμε την βιολογική μας γέννηση, αλλά πρέπει να γιορτάζουμε την πνευματική μας αναγέννηση. Και αν το θέλετε, η κολυμβήθρα είναι η μήτρα μέσα στην οποία η κοιλιά της μάνας μας είναι, έτσι λέγεται, δεν το λέγω εγώ αυτό, που μπαίνουμε εκεί και αναγεννούμεθα. Αυτό είχε πει και ο Νικόδημος εις τον Κύριον. Δηλαδή θα πρέπει να ξαναμπώ στην κοιλία της μητέρας μου για να ξαναγεννηθώ? Και ο Κύριος μίλησε ότι αυτή η γέννηση θα γίνει διήδατος και πνεύματος. Δηλαδή με τη βάφτιση και με το Πνεύμα το Άγιον που θα σου δώσει τις δυνατότητες πνευματικής ζωής. Κάτι τέτοιο είναι το όνομα που πήραμε στην κολυμβήθρα. Και δεν γιορτάζουμε βέβαια την ημέρα που βαφτιστήκαμε, θα έλεγα γιατί όχι, αλλά γιορτάζουμε την ημέρα εκείνη που γιορτάζει ο Άγιος του οποίου το όνομα πήραμε. Αν κάποιος κάποια μου πει ότι δεν έχω όνομα που γιορτάζει, εσύ άμα θα κάνεις παιδιά, φρόντισε να δώσεις τα παιδιά σου ονόματα που γιορτάζουν. Υπήρχε κάπως παλιά, είναι όχι πάρα πολύ παλιά, 30 χρόνια περίπου, μια εγκύκλειος της Συνόδου που έλεγε ότι να μην βάζουμε ονόματα τα οποία δεν γιορτάζουν.
Θα ήθελα όμως εδώ να σας έλεγα ότι υπάρχουν και ονόματα που νομίζομαι ότι δεν γιορτάζουν, αλλά γιορτάζουν. Όπως επί παραδείγματι, πότε γιορτάζει η Αθηνά? Είναι καμιά Αθηνά εδώ? Πότε γιορτάζεις? Ορίστε. Είναι μαζί με άλλες μάρτυρες γυναίκες και μία από αυτές ελέγεται Αθηνά. Έχουμε λοιπόν ονόματα τα οποία νομίζομαι ότι δεν γιορτάζουν. Θεμιστοκλής, αρχαίο όνομα. Υπάρχει Άγιος Θεμιστοκλής? Πολύδωρος? Ναι, υπάρχει Άγιος Πολύδωρος και ούτω καθεξής. Ώστε θα γιορτάζομαι την ημέρα που γιορτάζει ο Αγιός μας. Και με την ευκαιρία θα σας έλεγα το εξής. Βέβαια πρέπει να κοινωνούμε πολύ συχνά, αλλά ο καλύτερος γιορτασμός θα είναι στη γιορτή μας, αφού είμαι θα αναγεννημένοι άνθρωποι. Δεν έχουμε την βιολογική μας γέννηση, αλλά την πνευματική μας γέννηση. Θα πρέπει ειδικά στη γιορτή μας να κοινωνούμε, να πηγαίνουμε στην εκκλησία. Μη μου πείτε ότι έχουμε σχολείο αν πέφτει καθημερινή. Δεν θα πάτε 2 ώρες τις πρωινές στο σχολείο. Αν μου πείτε, καλά να χάσω 2 ώρες. Εδώ χάνουμε ώρες και ώρες στα σχολιά. Με τι? Με καταλήψεις, με απεργίες, με... Ξέρετε γιατί? Επειδή δεν θυσιάζουμε αυτές τις 1-2 ώρες για να πάμε στη γιορτή μας στην εκκλησία. Δεν είμαστε πια χριστιανοί. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο βλέπετε και οργανώνουν διαρκώς και διαρκώς γιορτές γενεθλίων, με πάρτι και τα λοιπά και τα λοιπά, από τα παιδιά ακόμα της τρίτης δημοτικού. Ναι. Γι' αυτό το λόγο. Όχι, θα χάσουμε τις 2 ώρες, γιατί αυτές μόνο θα χάσουμε για να πάμε στην εκκλησία και να κοινωνήσουμε. Εκείνος που γιορτάζει και δεν κοινωνεί είναι ακατανόητο πράγμα. Συνεπώς, δεν είναι τα κεράκια ειδωλολατρικά, ούτε η τούρτα, τίποτα από όλα αυτά, αλλά είναι η γιορτή που θα κάνουμε των γενεθλίων. Αυτή είναι γιορτή ειδωλολατρική, ή αν θέλετε μια γιορτή του πεσμένου ανθρώπου, του πεπτοκότος ανθρώπου. Πεπτοκότος θα πει του πεσμένου ανθρώπου, του βιολογικού ανθρώπου, και δεν είναι η γιορτή του πνευματικού ανθρώπου.